Εφτά αύριο λοιπόν ψηφίζουμε στη Βουλή μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που ξαναφέρνει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε ράγες βιωσιμότητας. Και το κυριότερο, ξαναφέρνουμε το ασφαλιστικό σε ράγες βιωσιμότητας χωρίς να μειωθούν ούτε ένα ευρώ οι κύριες συντάξεις. Χωρίς να επηρεαστεί η συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών, χωρίς να περικοπεί ούτε ευρώ από την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, αφού προστατεύονται απόλυτα πάνω από 2.100.000 συνταξιούχοι, η μεγάλη τους πλειοψηφία δηλαδή, που έχουν σύνταξη αθρηστικά, με τις επικουρικές δηλαδή, συνολικά που παίρνουν σύνταξη έως 1.300 ευρώ. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν το καταφέραμε ούτε με ταχυδακτυλουργίες, ούτε τετραγωνίζοντας τον κύκλο, όπως μας είπαν. Το καταφέραμε γιατί είχαμε την πολιτική βούληση. Την πολιτική βούληση να προστατέψουμε τους αδύναμους και να αναδιανύουμε τα βάρη. Είχαμε στρατηγική στόχευση για πρώτη φορά να προστατεύσουμε τους χάμηλους συνταξιούχους και βεβαίως αναγκαστικά, γιατί όταν κάποιος προστατεύεις πρέπει να μοιράσεις το βάρος κάπου αλλού. Αλλά είχαμε την επιλογή, το βάρος, να το μοιράσουμε δίκαια στα υψηλά εισοδήματα.